το νομοσχέδιο για την ενιαία υπηρεσία επιθεωρήσεων είναι ένα από τα πιο πολυταλαιπωρημένα νομοσχέδια που κατατέθηκαν στη Βουλή. Εδώ και 2,5 χρόνια πηγαίνει έρχεται το νομοσχέδιο μεταξύ Βουλής και Υπουργείου, μεταξύ Βουλής και κοινωνικών εταίρων. Ενώ είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση του νομοσχεδίου αυτού και είχε οδηγηθεί ενώπιον της Ολομέλειας από το τέλος του 2017, ζητήθηκε από το Δημοκρατικό Συναγερμό η αναβολή της συζήτησης για να συνεχιστεί η διαπραγμάτευση λόγω ενστάσεων που έφεραν οι εργοδοτικές οργανώσεις. Μετά την πρώτη ολοκλήρωση των συζητήσεων, το νομοσχέδιο επανήλθε και πάλι στην Επιτροπή, συζητήθηκε, υπήρξε κατάληξη και οδηγήθηκε και πάλι ενώπιον της Ολομέλειας της Βουλής. Και πάλι ο Δημοκρατικός Συναγερμός με τη στήριξη του Δημοκρατικού Κόμματος ζήτησαν την αναβολή λόγω και πάλι ενστάσεων που έφεραν οι εργοδοτικές οργανώσεις, με αποτέλεσμα να πάει ξανά πίσω στο Υπουργείο για να συνεχιστούν οι διαβουλεύσεις. Φέτος τον Απρίλιο του 2019 η κυβέρνηση ήρθε μετά από διαπραγματεύσεις, διαβουλεύσεις που έκαμε με τις εργοδοτικές οργανώσεις και τους υπόλοιπους κοινωνικούς εταίρους, κατέληξε σε ένα συγκεκριμένο κείμενο, το οποίο ήρθε ενώπιον της Επιτροπής, συζητήθηκε και εγκρίθηκε. Τότε μας ζητήθηκε να περιμένουμε ακόμα λίγο, διότι ήταν σε διαβούλευση για να επέλθει συμφωνία στην οικοδομική βιομηχανία, νομοθεσία, η οποία θα εντάσσονται και αυτοί στο νομοσχέδιο, το συγκεκριμένο νομοσχέδιο Ομπρέλα. Σήμερα, εκεί που αναμέναμε ότι θα συζητούσαμε το συγκεκριμένο ζήτημα και θα ενημερωνόμαστε ότι υπήρξε κατάληξη, με μεγάλη έκπληξη ενημερωθήκαμε από την Υπουργό ότι οι εργοδοτικές οργανώσεις ΟΕΦ και ΚΕΒΕ ζήτησαν ξανά συνάντηση μαζί της για συνέχιση της συζήτησης πάνω σε μια σειρά από αιτήματα τα οποία εγείρουν με την επιστολή τους. Από ότι το Υπουργείο υιοθέτησε αρκετές από τις προτάσεις, αλλαγές που ζήτησαν οι δύο εργοδοτικές οργανώσεις και τροποποίησε ανάλογα το νομοσχέδιο. Εν τούτης, και πάλι έχουμε νέα εξέλιξη με νέα αιτήματα από πλευράς των εργοδοτικών οργανώσεων. Μετά από παράκληση της Υπουργού, αποφασίσαμε να δώσουμε ακόμα λίγο χρόνο στη διαβούλευση. Οι συνδικαλιστικές οργανώσεις ζήτησαν να προχωρήσουμε στη ψήφιση του νομοσχεδίου άμεσα, γιατί ήδη κρίνουν ότι ό,τι ήταν να γίνει στο επίπεδο της διαβούλευσης έγινε και άρα πρέπει η Βουλή να πάρει τις τελικές της αποφάσεις. Κρίναμε ως την καλύτερη λύση να δώσουμε ακόμα 15 μέρες περιθώριο για να γίνουν οι όποιες διαβουλεύσεις και είτε καταλήξουν είτε δεν καταλήξουν, έχουμε καθορίσει ότι στις 19 του Νιόβρη το θέμα θα είναι ξανά στην Επιτροπή με στόχο ότι θα οδηγηθεί στην Ολομέλεια το αργότερο μέχρι τις 6 του Δεκέμβρη που είναι η τελευταία Ολομέλεια της Βουλής. Είναι η έκκλησή μας ότι πρέπει επιτέλους να ολοκληρωθεί η συζήτηση και να τοποθετηθούν τα πολιτικά κόμματα. Είναι ένα νομοσχέδιο το οποίο διασφαλίζει από τη μια τα δικαιώματα των εργαζομένων και από την άλλη αντιμετωπίζει την άνηση μεταχείριση που υπάρχει μεταξύ και των ίδιων των εργοδοτών. Είναι ένα νομοσχέδιο ομπρέλα το οποίο καλύπτει αρκετές νομοθεσίες, δεν διαφοροποιεί οτιδήποτε από τις υφιστάμενες νομοθεσίες, απλώς καθορίζει την διαδικασία ελέγχου και τις ποινές για όσους παρανομούν. Όσοι είναι νόμιμοι και εφαρμόζουν τον νόμο, δεν έχουν να φοβούνται τίποτα.